Έτσι, τα λέμε. Μας έρθει ο Λάζαρος. Μας έρθει ο Λάζαρος. Καλημέρα. Είναι δημοκρατίας κανένας. Τίποτα το, και εγώ το διερώτη. Κύριε Βουλευτά, πραγματοποιήσαμε σήμερα μια συμβολική κινητοποίηση στο κέντρο της Βέρειας. Αγρότες, επαγγελματίες, καταστηματάρχες ενωμένοι. Δεν θέλουμε να κλείνουμε δρόμους ως αγρότες, ως Αγροτικός Σύλλογος Συμπαθίας. Θέλουμε και έχουμε τους άλλους κλάδους μαζί μας και μόνο έτσι μπορούν να πιεστούν στα κέντρα αποφάσεων των Αθηνών, γιατί όταν βλέπουν σύσσωμους όλη την κοινωνία της Βέρειας μετά την πανδημία και την κρίση που προκάλεσε, τα καταστήματα υποφέρουν, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, με το κόστος παραγωγής να ανεβαίνει στα ύψη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ώρα μηδέν για τον αγροτικό κόσμο. Δυστυχώς δεν θέλει η κυβέρνηση και μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο με τους συναδέλφους μου να δώσει λύσεις ουσίας, εθελοτυφλή. Δυστυχώς, έστω και στο παραπέντε, γιατί έχουν αποχωρήσει από τα μπλόκα, έστω και στο παραπέντε θα κάνουμε και τις όποιες συναντήσεις στο Υπουργείο. Την καλούμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο το οποίο λειτουργεί μέχρι τώρα με τον κύριο Ιβανού, λειτουργούσε ασχεδίαστα, απρογραμμάτιστα. Θέλω να πιστεύω ότι με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά, θα υπάρχει διάλογος. Δεν μας δεχόταν ο προηγούμενος. Θα υπάρχει διάλογος, θα ακούει τα προβλήματα, θα δίνει λύσεις. Κόστος παραγωγής στα ύψη, αγροεφόδια, τα λοιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, 100-150% πάνω τα λοιπάσματα. Έχουμε την ενέργεια, το ρεύμα στα ύψη, το εργάτες γης, έλλειψη εργατών γης φέτος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την αγροδιατροφική αλυσίδα, τα τρόφιμα θα πάρουν πάνω, ήδη παίρνουν, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε πλέον και ελοχεύει ο κίνδυνος να εγκαταλείψουμε και την ύπαθρο της καλλιέργειάς μας. Είμαστε σε μια κρίσιμη καπή. Δεν πάει άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέρειας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Με τη σημερινή τους κινητοποίηση, οι αγρότες διεκδικούν το δικαίωμα να συνεχίσουν να παράγουν ενάντια στις αυξήσεις της τιμής του ρεύματος, του πετρελαίου και όλων των γεωργικών εργοδίων. Αυξήσεις που ουσιαστικά καθιστούν αδύνατη την παραγωγή, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει η χρόνια αβεβαιότητα με τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα που ποτέ δεν ήταν ανάλογη με το κόστος παραγωγής για την κάλυψη των όρων διαβίωσης των αγροτών. Γι' αυτό είμαστε στο πλευρό τους, τους στηρίζουμε. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, η υλοποίηση των οποίων θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να μείνουν στα χωράφια τους και να ενισχύσουν οικονομικά την τοπική μας οικονομία, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται από τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε δύο αλληλένδετοι κλικοί, όταν οι αγρότες έχουν χρήματα, έχουν και τα καταστήματά μας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα τόσο για τους αγρότες που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης, όσο και για τους εμπόρους καταστηματάρχες, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σήμερα εδώ πέρα συμπαραστακόμαστε στα δίκαια αιτήματα του Αγροτικού Συλλόγου και του Αγροτικού Κόσμου. Σύσσωμοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω από το 80%. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό απέναντι στην ακρίβεια. Έχουν ανέβει πρώτες ύλες, ανεβαίνουν τα πάντα, η ενέργεια. Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Δίκαια τα αιτήματα και του Αγροτικού και της Ομοσπονδίας και του Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε ψήφισμα το οποίο είναι. Σας έχει μοιραστεί και στον Δήμαρχο. Ευχαριστούμε πολύ. Για την περιοχή μας, ο αγροτικός πληθυσμός είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Επίσης έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι πολλά τα χρόνια που δυστυχώς υπάρχει μια διαρκής κατηφόρα για την αγροτιά,
Το βιωτικό επίπεδο στην καλύτερη περίπτωση παραμένει σταθερό αν δεν κατέβει χρονιά με τη χρονιά. Και έχουμε ζητήσει επίσης κατ' επανάληψη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να σταθούν δίπλα στον αγρότη, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Τα είπε και ο πρόεδρος, τα έχουν πει και όλοι κατά καιρούς. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι τιμές των προϊόντων τους έχουν παραμείνει σταθερές εδώ και 30 χρόνια και όλες οι δαπάνες οι οποίες κάνουν για τα χωράφια τους έχουν διπλασιαστεί και διπλασιαστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να καθίσουν οι κυβερνώντες, οι όποιοι κυβερνώντες κάθε φορά και να δείξουν τη θέληση για να βοηθήσουν και όσο τους αγρότες όσο και όλες τις αγροτικές περιοχές που είναι πάρα πολλές για τη χώρα μας. Ευρώ των αγροτών οι οποίοι διαμαρτύρονται καθώς φέτος είναι ένα έτος όχι ίδιο με τα προηγούμενα και οι κρίσεις οι οποίες διερχόμαστε δεν είναι ίδιες με τις προηγούμενες. Η ακρίβεια η οποία έχει υπάρξει στο ρεύμα, στις πρώτες ύλες, στο πετρέλαιο είναι αυτή η οποία σταματάει ουσιαστικά την αγροτιά από την παραγωγή. Ήδη στον ομό μας παρετούνται πάρα πολλά χωράφια, πάρα πολλές εκτάσεις μένουν χωρίς να καλλιεργούνται. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε από σήμερα και μπρος είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί υπάρχει μία επιλογή, μία πολιτική επιλογή γιγάντωσης μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων αγροτών και να παρατιούνται στο έλος όλοι οι μικροί και μικρότεροι αγρότες που είναι η μεγάλη πλειοψηφία στον ομό μας με βάση συγκεκριμένα σχέδια που έχει και αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μιλήσει για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για μειώσεις οι οποίες πρέπει να υπάρξουν στο ρεύμα, για ενίσχυση των αγροτών όχι μόνο των συνεταιρισμένων, γιατί πρέπει να κρατηθεί στο ρεύμα, γιατί πρέπει να κρατηθεί η αγροτική παραγωγή, για λύσεις που πρέπει να υπάρξουν με διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες, για τους εργάτες γης που πρέπει να έρθουν, αλλά και συνολικά για ένα νέο πλαίσιο αγροτικής παραγωγής για τη χώρα, το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να είναι ίδιο με αυτό που ζήσαμε μέχρι τώρα. Δεν μπορεί οι αγρότες σήμερα να συνεχίζουν να παρακαλάνε για τα ίδια και τα ίδια, για τις αποζημιώσεις, για τους παγετούς, για τον ΕΛΓΑ. Αυτά πλέον πρέπει να ξεκινήσουν και να αλλάζουν, γιατί έχουμε συνολικές δομικές αλλαγές στην αγορά, στην αγροτική παραγωγή, αλλά και παγκοσμίως με όλα όσα βλέπουμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. 1,5 χρόνο τώρα το Υπουργείο ήταν κλειστό για τους αγρότες. Ένας υπουργός ήταν μακριά από τους αγρότες και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να αλλάξει έστω και τώρα κάτι. Έχουμε χάσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Εμείς είμαστε δίπλα εδώ γιατί από αυτό ακριβώς το πυλώνα εξαρτάται η οικονομία της συμμαθίας, η οποία η οικονομία της συμμαθίας ρημάζει καθημερινά. Και σε αυτό θα αντισταθούμε.